Ο Αλμυρός υποδέχεται τον Μπόρο, σπουδαίο παιχνίδι το κύπελο ΕΠΣ. Φιλοξενούμενοι σε μια προσπάθεια από αριστερά Μεταξάκη. Ωραία ατομική ενέργεια. Παράλληλη σέντρα με Μοτσέλα. Εύκολα το 0-1. Μόλις το 5ο λεπτό από την όμορφη δημιουργία του Μεταξάκη που ξαναβλέπουμε. Ο Μεμοτσέλα σε κέρια θέση δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει. Φάουλ για τους γηπεδούχους. Η μπάλα στην περιοχή Γιαλούσης. Ο Χρήστου νέα κεφαλιά από τον Γιαλούση. Out. Χαμένη διπλή ευκαιρία. Παλιά προς τα αριστερά για τον Αλμυρό. Ωραία προσπάθεια σέντρα. Υπάρχει στήριγμα για πέναλτι από τον διευθυντή Μανδαλενάκη για χέρι του Σπηλιώτη στο 24. Ξαναδάμε τη φάση. Γιαλούση στην εκτέλεση. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Ισοφαρίζει ο Αλμυρός με τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος νίκησε τον Χρήστου στην άλλη γωνία γκολκίπερ του Πόρου. Και είναι η ισοφάριση. Μέσα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αλμυρός σε μία ακόμα καλή στιγμή. Ο Χρήστου θα αποκρούσει τώρα πιο μακριά η μπάλα. Κιλιάρας για τον Ζαφίρι, ο οποίος θα ληχθεί. Θα περάσει τον Πολυχρονάκη. Το πλασέ από πολύ καλή θέση. Out, μεγάλη ευκαιρία. Ξανά ο Αλμυρός σε μία προσπάθεια. Η μπάλα στην περιοχή, δυνατές μονομαχίες. Δεν απομακρύνεται. Σκουτέλης. Κάθετα για τον Μαχέρα. Θα πλασάρει εκτός εστίας. Βαθιά μπαλιά για τον Πίλιο, ο οποίος από αριστερά διαγώνια θέση, αλλά με πολύ χώρο. Θα κάνει το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα, 1-2 ο Πόρος στο 71ο λεπτό με τον Πίλιο να χρήζεται σκόρε στην κλειστή γωνία του Ζαφίρι. Φάουλ με τον Πίλιο για τους φιλοξενούμενους, η μπάλα λίγο out. Από αριστερά ο Αλμυρός, είμαστε στην εκνοή του αγώνα. Αφύλακτος ο Αγαπάκης, κεφαλιά, πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία στο 90 για την ισοφάριση. Τελευταίες στιγμές, το βολέ του Χρήστου και πραγματικά τώρα ο διευθυντής Μανδαλενάκης θα σφυρίξει το τέλος του αγώνα. Αλμυρός Πόρος 1-2. Κρατάμε το αποτέλεσμα, κρατάμε την προσπάθεια των παιδιών. Χρειαζόμασταν μία νίκη για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε λίγο την ψυχολογία μας. Την κερδίσαμε έστω και με πάρα πολύ δύσκολο τρόπο. Συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί το Σαββάτο για μας είναι ένας τελικός. Δεν τα καταφέραμε. Κλείνει το κεφάλαιο κύπελο για μας. Μας αφήνει όμως ικανοποίηση η προσπάθεια που καταβάλαν οι παίχτες. Αυτό ήταν το τέταρτο μάτς σε 11 μέρες. Παρ' όλα αυτά ξεπεράσαμε και τον παράγοντα κούραση.